και στη μέση της έσπηρε κόσμους μικρούς. Φαίνονταν η ζωή, επέδειξε πέρυσι, επιμέλη την υπομονή. Όταν φιλοτεχνούσαν αυτόν τον τόπο και αναγκάστηκαν να κάνουν πολλές δοκιμές. Ποιος ήταν σε, για να συνδεδιάξουν τόσο καλά παιδιά, τράπους και θάλασσα. Αυτό είναι το Αιγαίο. Όλα είναι ουσιώδη, τίποτε περίπτω. Το τοπίο σαν αρχαίο ναός αποτυπώνει αβίαστα και απλά την αιωνιότητα. Η ελιά, η σικιά και η άμπελος ήταν το στολίδι του τόπου στον έργο, λίγο και ακριβό. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Ο άνθρωπος χρειάστηκε με υπομονή να σκάψει τον βράχο για να κάνει δυνατή την επιβίωσή του. Να παράγει, να δημιουργήσει και να χτίσει ναούς, κάρτα, γεφύρια για δρόμους. Πέρασαν κατακτητές, ληστές και πειρατές. Οι άνθρωποι δεν κουράστηκαν γιατί η γη ήταν λίγη μα ο ουρανός απέραντος. Για να διαβάζει μόνος του την απεραντωθεί. Το δεκάνησα, γράφει και έσπρεπε στο γέρο, γεμάτη φυσική ομορφιά και άπλυτο καθαρό ελληνικό φως. Νησιά που μέσα στον χρόνο διέγραψαν μακριώνει πορεία, πολιτισμού, πνευματικής παράδοσης και πλούσιες ιστορίες. Πέρασαν Πέρσες, Ρωμαίοι, Ενετοί, Γενοάτες, Πειρατές, Ιωαννίτες, Ιππότες, Οθωμανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, γιατί διήθηκαν όμως ανώθηκαν στην ψυχή τους την εθνικότητα, την ταυτότητα και την ελληνική νοητικότητα. Το ξέραμε πως ήταν ωραία τα νησιά κάπου εδώ τριγύρω, που ψηλαφούν λίγο πιο χαμηλά ή λίγο πιο ψηλά, έχει αλλάξει το διάστημα. Ο δρόμος για την ελευθερία και με την ισοδοχή. Ο δρόμος για την ελευθερία και την ενσωμάτωση με τη μητέρα Ελλάδα δεν ήταν στρωμένος με λαδοπέταλα, αλλά και ντυμένος με διαγωγούς, αγώνες και αίμα. Ποια είναι τα Δωδεκάνησα, ποια είναι η μακρινή ιστορία τους, πώς φτάσαμε στην 7η Μαρτίου του 1948, πίσω από τις επαιτειακές εκδηλώσεις σαν τη σημερινή υπάρχει ένα πλούσιο παρελθόν. Ανούμως φερθείτε ανόητα, τότε δεν μείνει κανένα κεφάλι στη θέση του. Κύριε, γιατί έδωσε σε μένα να πιω αυτό το πικρό ποτήρι. Αν όμως δεν φύγουμε, η μοίρα μας είναι βέβαιη. Οι πολεμιστές μου είναι εξαντλημένοι και τα τείχη ετοιμόραπα από τις συνεχείς μάχες. Ουφ, δεν έχω επιλογή. Μα δίνω όρκο ιερό στους πατεράδες μας πως το τέλος των υποτών δεν ήρθε ακόμη. Θα ξαναγίνουμε δυνατοί. Μπορεί να χάσουμε τώρα, μα ο πόλεμος δεν το λύσει ακόμη. Ενημερώστε τον αφέντη σας πως θα γίνει το θέλημά του.
την πόλη θα την πάρει. Μάλιστα, μεγαμάγιστε. Να ξέρετε ότι πήρατε τη σωστή απόφαση. Κατάφερε να πείσει τον Τούρκο διοικητή να σταματήσει τις τριωδίες
που ξέσπασαν το 1824. Δόξα! Σιγά το ξυλάβι καλέ! Κλείτωσε το κεφάλι με το σπίτι! Δεν μου το πάρεις εσύ! Μετά την Ελληνική Επανάσταση, όμως τα Δωδεκάνησα δεν είχαν την ίδια τύχη με άλλες περιοχές της Ελλάδας, αφού έμειναν έξω από τα σύνορά της. Μας τη
της αυτοκρατορίας. Οι Ιταλικές δυνάμεις με επικεφαλής τον αντιστράτηγο Τζοβάνι Αμέλιο κατέλαβαν τα νησιά Ασπιμπάλια, Χάλκι, Κάλινο, Κάσο, Κάρπα, Θολέρο, Λιψή, Νήσιρο, Πάτμο, Τύλο, Σίμι και την τελευταία την Πο στις 20 Μαΐου του 1912. Ήρθαν ντυμένοι φύς, αμέτρητες φορές οι εχθροί. Το παμπάλο ακόμα πατώντας και το κόμμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρα τους. Στην αρχή οι Ιταλοί υποσχέθηκαν στους κατοίκους ότι η κατάληψη θα είναι προσωρινή. Οι νησιώτες υποδέχτηκαν τους αδερφούς στις γέρους Ιταλούς ως απελευθερωτές με στοκαμβιές και επιφημίες. Οι Ιταλοί τους διαβεβαίωσαν ότι η κυβέρνησή τους θα φρόντισε να μεταφέρει στο νησί τον πολιτισμό, την δικαιοσύνη και την πρόοδο. Αντί λοιπόν την πολυπόθετη ένωση, ξεκίνησαν διώξεις όσων εξέφρασαν φανερά το δωδεκανησιακό αίτημα, παρακολουθήσεις, φυλακίσεις και εξορίες. Μάλιστα, το 1919, στο ελληνικό πανδωδεκανησιακό συλλαλητήριο για την ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, οι Ιταλικές αρχές σκόρπισαν το θάνατο. Μένει τώρα ο ίδιος Πατωνή, πειρασμένη εμπιστοσύνη και η αθεράπευτη δικοτοδρή. Παρά τις προσπάθειες του δωδεκανησιακού λαού, τα νησιά προσάρτονται επίσημα στην Ιταλία με τη συνθήκη της Ζωζάνης. Αναλαμβάνει διοικητής τους ο Μάριο Λάγκο, ενώ το 1937 το διαδέχεται το στατάρχης Σέζαρε Μαρία Ντεβέκη, οπότε η πίεση του ελληνικού στοιχείου εντείνεται στο μέγιστο βαθμό. Οι Δωδεκανήσοι ήταν ραγιάρες μετά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μα σκλαβιάρες συνεγνώρισαν τη φασιστική κατοχή των Ιταλών. Από εδώ, η Σεβαστή και η Μαριέλ. Γεια σας!
Καλώς ήρθατε! Εγώ είμαι ο Μιχάλης και από το ίδιο σημείο. Χάρηκα! Από σήμερα θα ερχόμαστε και εμείς στον κύριο Παναγιώτη. Να μάθουμε να διαβάζουμε και εμείς ελληνικά. Και να γράφουμε ελληνικά. Βέβαια, γιατί η ελληνική γλώσσα κουβαλάει την ψυχή του λαού μας και όλη την ιστορία και όλη του την ευγένεια. Σας έβγαλε και εσάς οι γονείς σας από το σχολείο! Ναι, μας έβγαλε και εμάς, ευτυχώς! Δεν μας άρεσε καθόλου που πηγαίναμε σε ιταλικό σχολείο! Και δεν πέρασε από το σπίτι σας η αστυνομία να σας υποχρεώσει να πάτε στο σχολείο! Βεβαίως και πέρασε! Και δεν φοβηθήκατε! Ακούστε να σας πω τι έγινε! Για λέγε! Ήρθαν στο σπίτι μας ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά τρεις καραμπινιέρι! Ήσαμε εκεί πάνω! Τρεις! Ναι, τρεις! Πήδησαν το φράχτη και άρχισαν να χτυπούν την πόρτα και να φωνάζουν «Μπαμπίνι σκουόλο!» Δηλαδή τα παιδιά στο σχολείο. Και τι έγινε μετά, πες μας! Ευτυχώς η γιαγιά μας άρπαξε και μας πέταξε στο κοτέτσι. Ευτυχώς που υπάρχουν και γιαγιάδες. Τώρα που τα 12 έχουν και ιταλικά τη ζωή και οι γονείς μας δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για σχολείο. Τι να τα κάνουμε καλέ τα ιταλικά, Έλληνες είμαστε, όχι Ιταλοί. Καλά κάτ, αφού στο σχολείο, όπως ξέρετε, η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ως μάθημα προαιρετικό, χωρίς βιβλία, έως την τρίτη τάξη του δημοτικού. Ιταλοί δάσκαλοι, ιταλικά βιβλία σε ελληνικά σχολεία και τα ελληνικά να διδάσκονται ως ξένη γλώσσα. Άκουσε εκεί. Ευτυχώς και το κρυφό σχολείο του κύριου Παναγιώτη να είναι καλά ο άνθρωπος που για δύο αυγά και για λίγο γάλα μας έμαθε ελληνικά. Αλλιώς θα μέναμε αναλφάβητοι. Μονάχη έγκυο μου, η γλώσσα μου, έλεγε ο παππούς. Σοφός άνθρωπος ο παππούς. Έχει δίκιο ο παππούς σου, Μιχαλάκη. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εδώ στα νησιά. Το ζείτε κι εσείς άλλωστε. Προσπαθούν να μας αφελεινίσουν. Η ιταλική διοίκηση μας απαγόρευσε τον εθνικό ύμνο, την ελληνική σημαία, ακόμα και το μπλε χρώμα, τις πόρτες και τα παράθυρα. Οπό! Η κατάσταση είναι απελπιστική, κύριε. Εμείς όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη γλώσσα και τη θρησκεία μας. Κάποια μέρα θα ελευθερωθούν τα δωδεκάνησα και θα έχουμε πάλι ελεύθερα ελληνικά σχολεία. Ας ξεκινήσουμε το μάθημά μας τώρα. Ναι, κύριε, ελληνικά θέλουμε να μάθουμε! Και ιστορία έχει πολλές εκπλήξεις για τους καλούς και για την τύχη των νησιών μας. Ήδη από το 1939 είχε ξεσπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Το 1943, μετά την αποβολή του Μουσολίνη, οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να υπογράψουν αποχή με τους συμμάχους τους. Τότε οι Γερμανοί, χωρίς να χάσουν χρόνο, κατέλαβαν τα νησιά.
μεγάλου. Όπως το αφηγήθηκε ο αϊνιστός Μανώλης Φουρτούνης στο συντοπίτη του Σκεύου Παπαϊωάννου που σημάδεψε τη μετέπειτα πορεία για ζωή του. Μανώλη, έλα γρήγορα. Έρχονται πάλι για μαναράδες. Έτσι θέλουν. Τώρα, πατέρα, να ξεφορτώσουν τα μανταρίνια. Άρχισαν οι καλοί να τα φέρουν. Good morning, Μανώλης. Χρειαζόμαστε δέσμα για τους φαντάρες. Good morning, έλα Μανώλης. Χρειαζόμαστε, δεν θα μείνουμε όλη μέρα στο μπακάλικο. Αχ, βρε και μαναράδες, δεν φτάνει που σας ταΐζουμε, είστε και βιαστικοί. Στόπα, Μανώλη, θα σας ακούσουνε. Έρχομαι. Μανώλης, κομψία, έχουμε κάτι να σου πούμε. Μανώλης, πες τους φωτιάτους να κρύψουν τα μουλάκια και τα γαϊδούρια, γιατί αύριο θα έρθουν να τα κοιτάξουμε για να τα φέρουμε από λαμοφόδια. Πού να τα κρύψουν, εξαλουκαρίζουν και θα τα ακούσουν. Μανώλης, το πες το. Μην είσαι πλάκας, Μανώλης. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να μην τα ακούμε. Το σημαντικό είναι να κάνετε αντίσταση. Είμαστε κατακτητές, το κατάλαβες. Μα πιο πολύ το θέλουμε για τους άλλους. Βάλαμε τη δύναμή μας στη μάχη. Να ανάψουν τα πολύφωτα στο χείλη. Είμαστε αγωνιστές. Κάποτε απλοϊκά σαν παιδιά. Πάντα διάλεκτοι σαν έθνη. Μανώλης Φουρτούνης. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, το Μάιο του 1945, τα νησιά παραδόθηκαν στους Άγγλους. Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη? Ο Μπάτης, με το διάφανό του φύσιμα. Βγαίνει πανί του ονείρου μακριά. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα διαπραγματεύσεων, υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, που κατοχύρωνε την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Στις 31 Μαρτίου 1947 έγινε η παράδοση από τους Άγγλους στον Αντινάβαρχο Περικλείο Ανίδη. Ωστόσο, η ενσωμάτωση εορτάζεται επίσημα την 7η Μαρτίου του 1948 με τον ερχομό του βασιλέα Πάμπου στη Ρόδο.
σαν και το δικό μου που χύθηκε σε μάχη στα νεύρα ζωή. Για να έχουμε εμεί σήμερα την ελευθερία μα, πολεμήσει σειρά με δράκο πειρατή. Χρυσά τη κέρδιζε που ήταν η καρδιά μα, τιμημένη πατρίδα ηρώων γη. Με 12 ψυχέ, τα 12 παιδιά σου. Σου λέμε μια φωνή που φτάνει ω τα αυτιά σου. Στι 7 του Μάρτη, ημέρα ιερή, με τα αγκαλιά σε πάλι να περισσεί στο αργή. Χρόνια πολλά λογάρια στα περνούσαν ένα έργο. Τα μαύρα δωδεκάνησα δεμένη, σκλαβωμένη. Αχ, ανακαρτερούσανε με τη μεγάλη ελπίδα πως γρήγορα θα ενωθούν μαζί με την πατρίδα. Ήρθος, δεν είναι ψέματα, δεν είναι οπτασία. Τώρα πια μεγαλανή θα είναι ενδυμασία. Να τα βρόζουν, με θωρούν και μου χαμογελούνε. Αυτή είναι η ελευθερία που τόσο καρτερούν. Στους Τούρκους υποφέραμε μεγάλη τυραννία, αλλά διατηρούσαμε και γλώσσα και θρησκεία. Ο Μουσολίνη θέλησε να μας εξιτολίσει, στο φασισμό τον ποταμό όλος να μας βαφτίσει. Οι βάρβαροι κατακτητές και οι άναδροι προδότες πολλά βασανιστήρια κάνουν στους νησιώτες. Το ζυταράκι έφυγε από μέσα από τους πάγκους και ο πόλεμος μας είκαμε να τρώμε ένα μαράκους. Ήρθε και νέα διάταγη από το Μουσολίνι, γαϊδαρός σκύλος και άρνησα και γάτης να μην μείνει. Και άμα δεν είχε σκύλους πιο τρογόμενα τσικρούδες, μολόχες δεν αφήνανε ούτε και σκυλαρούδες. Πρώτα μας κόψαν το ψωμί, ύστερα το σχολείο. Σκληρός ήταν ο φασισμός, ίσως 42. Τετράγωνα του μηδενάσης ούτε με κουάρτο, από εδώ και πέρα το σχολείο θα είναι πάντα σκάρτο. Μίσος Γεωργή, αξιελληνική, διέταξε ο Ντεβέκη για κάθε τι ελληνικό όρσε να μη στέκει. Θρησκεία και τα γράμματα και γλώσσα να αλλάξουν, δασκάλου στα ελληνικά που βίζα να διδάξουν. Κι αφότου δεν μπόρεσαν να κλείσουν τα σχολεία, μας έδωσαν διαταγή να αλλάξουμε θρησκεία. Του Μουσολίνη η κεφαλή που φορεί εμαύρη σκούφια, στο τέλος αποδείχτηκε πως ήταν μέσα κούφτη. Ο Μουσολίνη νόμιζε πως ήταν η Ελλάδα, κανένα πιάτο χνηστό με τη μακαρονάδα. Χαρείτε νησάκια μου όλα μαζί, αυγή για μας χαράζει. Λεύτερο φως μας έλουσε και η Ελλάδα μας αγκαλιάζει. Καράβια πάνε και έρχονται στα έμορφα νησιά μας και φέρνουν κόσμο από παντού να δουν την ομορφιά μας. Πολλά νησιά έχει όμορφα μας σαν την Κοκανένα που είναι κατά πράσινη και όλα λουλουδιασμένα, που είχε ομορφιές αμέτρητες, που είχε τα πλάτανό της, που στη σκιά του δίδασκε ο γιος και ο γιατρός. Με τα πολλά τα χέρια της, με πρώτα τα σκυπία, το σπίτι το Ρωμαϊκό, αλλά και το Οδείο, που έχει νερά ή αματικά και φώτα να περίσσια, που κάνουνε για να γιατρευτούν αγόρια και κορίτσια. Με τις πολλές ακρογιαλιές και τα όμορφα χωριά της, με ανοιχτές τις αγκαλιές, δέχεται τα παιδιά της, που έχει χρυσές αμέτρητες στην πόλη, στα χωριά, για να πηγαίνουν οι πιστοί να ανάβουνε χέρια. Και κάθε χρόνο έρχονται γιατροί από όλα τα κράτη, να προσκυνήσουν σεμνά τη χώρα του Ιπποκράτη.
υπέροχη γιορτή. Βοήθεια της κυρίας Δανάης και της κυρίας Έλλης, που είναι κάτω της τάξης. Να ευχαριστούμε το θυμά την χοροδία της δεκάτης τάξης, η οποία είναι η κυρία Μαρτίνα Καλπανδίκου, Γιάννη ο θεατρολόγο μας, ο οποίος βοήθησε και αυτός. Ευχαριστούμε τον κύριο Όγια, που μας έκανε το πολύ ευχαριστώ. Δείτε τώρα ορθή, να πούμε τον εθνικό ύμνο. Πολύ ορθή, παρακαλώ.